Έτυχε στην Αίγινα αμέσως αποστολή του λιμενικού σώματος με δύο σκάφη, με ειδικές μονάδες των δυνάμεων εκείνων που μπορούν να έχουν και την, να είναι και σε θέση να κάνουν κατάδυση και να ερευνήσουν και το βυθό. Ο υποναύαρχος κ. Ντούνης, διοικητής της λιμενικής περιφέρειας Αττικής, ο λιμενάρχης Αίγινας, ο αντιπλοίαρχος ο κ. Γιαρής και όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος και στα πλωτά μέσα και εδώ στο λιμεναρχείο έχουν πραγματικά όλη τη νύχτα στο πόδι για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Η έρευνα συνεχίζεται γιατί θεωρητικά τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των επιβενόντων στο σκάφος, αλλά από ό,τι φαίνεται οι 24 που έχουν καταγραφεί είναι και ο αριθμός. Παρ' όλα αυτά έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε τις έρευνες. Δεν έχει, συγγνώμη κύριε Δρίζα, δεν έχει ταυτοποιηθεί από τους διασωθέντες με ποιους ήταν και αν ήταν... Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν ήταν πρόσωπα που να γνωρίζονται μεταξύ τους. Εκείνη την ώρα επιβιβάστηκαν στο μικρό πλωτό σκάφος για να μεταφερθούν σε μια απόσταση μισού μιλίου από την Πέρδικα στην Μονή, στο νησάκι της Μονής. Τώρα οι κατηγορίες αποδόθηκαν και με αυτές παραπέμπεται. Ο εισαγγελέας βέβαια θα καθορίσει εκείνος τις τελικές κατηγορίες που θα αποδοθούν. Η έρευνα συνεχίζεται, πολλές καταθέσεις ήδη έχουν ληφθεί και όλα τα στοιχεία, η κάθε λεπτομέρεια για το συμβάν και η κάθε συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου που έμεσα ή άμεσα εμπλέκεται στο συμβάν αυτό ερευνήθηκε όλη τη νύχτα και η έρευνα συνεχίζεται από το λιμεναρχείο της Αίγινας. Άρα κύριε Υπουργέ, η δική σας η εικόνα που σας έχουν δώσει τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι ότι έχουμε αυτή την τραγωδία λόγω μεγάλης ταχύτητας από το ταχύπλο, το οποίο από ό,τι καταλάβαμε εμείς, δεν ξέρω αν είναι έτσι, προχώρησε και σε εγκατάλειψη του ναυαγίου. Δείτε, εγκατάλειψη δεν ξέρω αν ο εισαγγελέας θα αποδώσει. Αυτό το σκάφος, από ό,τι όλες οι μαρτυρίες λένε, αλλά αυτό επίσης η δικαστική έρευνα θα το τεκμηριώσει με ακριβή τρόπο, έπλεε με μεγάλη ταχύτητα σε μια περιοχή που όφιλε να έχει πάρα πολύ μειωμένη ταχύτητα και μεγάλο έλεγχο. Εδώ είναι άλλο θέμα γενικότερο και η ευθύνη και της πολιτείας και την θρηνήσαμε θύματα από την ανεξέλεγκτη ταχύτητα σκαφών που δεν κατανοούν οι κυβερνήτες τους ότι όπως και στην οδική ασφάλεια έτσι και στην κίνηση στη θάλασσα απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σχολαστική συμπεριφορά προστασίας των πολιτών που είτε με μικρά σκάφη είτε ακόμα και ως κολυμβητές μπορούν να βρίσκονται κοντά στις παρακείμενες ακτές σε όλη την θαλασσινή περιοχή της χώρας. Κύριε Δρίτσα, το σκάφος πραγματικά έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή μετά το συμβάν, αυτό το ταχύπλο. Οι επιβάτες του, ο κυβερνήτης και τα άλλα τρία μέλη που επέβαιναν σε αυτό απομακρύνθηκαν από αυτό το σκάφος με χρήση άλλων πλωτών μέσων που ειδοποιήθηκαν. Αλλά αν αυτό συνιστά εγκατάλειψη δεν μπορώ εγώ να το πω αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ήδη είχαν αμέσως καταπλέψει πάρα πολλά σκάφη στην περιοχή και άρχισαν αμέσως να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περισυλλέγουν ναυαγούς. Τίθεται ένα θέμα, κύριε Δρίτσα, ανοίγει κάποια συζήτηση για το πώς δίνονται τα διπλώματα για τέτοιου είδους σκάφη και για την ηλικία του οδηγού. Εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλος, αλλά 77 χρονών μήπως θα έπρεπε να περάσει πάλι από εξετάσεις. Όλα αυτά τα σκέφτεστε? Κοιτάξτε, τα διπλώματα δίδονται μετά από εξετάσεις. Mm-hmm.
Και φυσικά ελέγχονται διαρκώς οι διαδικασίες των εξετάσεων. Αυτό έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλή συζήτηση στο παρελθόν έχει γίνει για τον τρόπο που γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις και φυσικά πάντα υπάρχει πεδίο περαιτέρω βελτίωσης. Αλλά εν συνεχεία όταν χρειάζεται η ανανέωση αυτών των διπλωμάτων, κατά τεκμήριο οι κυβερνήτες αυτών των σκαφών έχουν όχι μόνο περάσει στην αριστορχικό στάδιο της εξετάσεις, αλλά ήδη με τα χρόνια που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την δραστηριότητα έχουν αποκτήσει πρόσθετη εμπειρία, άρα δεν τίθεται θέμα περαιτέρω εξετάσεων. Εξετάζονται όμως η κατάσταση της υγείας τους και γι' αυτό προβλέπεται η εξέταση από γιατρούς και σε αυτή την περίπτωση η ανανέωση της άδειας κυβερνήτη ταχύπλου σκάφους είχε γίνει το 2014, το Μάρτιο του 2014, με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Γιατί δεν από ό,τι μας έλεγε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και η Χαρά Γιαννοπούλου, και ο ίδιος ο 77χρονος είπε ότι είχε πολλά προβλήματα υγείας. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με προσωπικά δεδομένα, αλλά και ούτε είμαι γιατρός για να μπορώ να αξιολογήσω τα πράγματα. Θα ήταν ανεύθυνο να μιλήσω τόσο. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε τα προβλήματα υγείας, τα προβλήματα. Με συγχωρείτε να το ολοκληρώσω αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κρίσιμο. Τα προβλήματα υγείας που δήλωσε ο ίδιος είναι προβλήματα καθημερινής αντιμετώπισης. Κάποια ζητήματα που δεν τον. Και άλλωστε έμεινε όλη τη νύχτα στο λιμεναρχείο κρατούμενος χωρίς να παρουσιάσει το παραμικρό επεισόδιο ή την παραμικρή αδυναμία να χειριστεί τα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο ίδιος. Και ενεργός ήταν και στο λόγο του, εγώ δεν τον είδα και δεν έπρεπε να τον δω βέβαια, αλλά τα αρμόδια όργανα, οι υπηρεσίες του λιμεναρχείου που του πήραν την κατάθεση με βεβαιώνουν ότι η κατάστασή του ήταν απολύτως ελεγχόμενη. Κύριε Υπουργέ, είχατε εσείς πληροφόρηση από το λιμεναρχείο ότι είχαν ειδοποιηθεί οι αρχές για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου πληρώματος και προηγούμενες ημέρες ότι κινούταν στην περιοχή στα στενά της Πέρδικας με αυξημένη ταχύτητα? Επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία? Όχι, δεν την επιβεβαιώνω και δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον επισήμως. Μάλιστα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η άμεση αντιμετώπιση χθες και σήμερα θα συνεχιστεί, είναι η περαιτέρω διερεύνηση, μήπως και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, είναι η φροντίδα όσων έχασαν τη ζωή τους και είναι και η διερεύνηση μέσω της λήψης των καταθέσεων όλων των ανθρώπων που έχουν κάτι να καταθέσουν γύρω από αυτό. Τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν και είναι πολύ σοβαροί αυτοί και αναλαμβάνω τις ευθύνες, που είναι πολύ σοβαρή παράμετρος, ποια είναι η πραγματικότητα με λίγα λόγια και κατά πόσο στο θαλασσινή πατρίδα μας τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα. Δυστυχώς μέσα από μια νέα τραγωδία ξανανοίγει αυτός ο φάκελος στο Υπουργείο εδώ και αυτό το φάκελο, όπως στην οδική ασφάλεια έτσι και στη θαλασσινή ασφάλεια. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με την οργάνωση Save Water Sport και έχουμε οργανώσει ένα δίκτυο πληροφόρησης, ενημέρωσης, επισήμανσης επικίνδυνων συμπεριφορών, επικίνδυνων σημείων, επικίνδυνων παραλιών που δεν διαθέτουν ναυαγοσώστες, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο έλεγχος, το τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πλωτά σκάφη.
Δυστυχώς όταν συμβαίνει ένα τέτοιο επεισόδιο, ένα συμβάν σαν το χθεσινό, κανείς είναι υπόλογος, ακόμα και αν δεν έχουμε την συγκεκριμένη ευθύνη. Αλλά η πολιτεία δεν μπορεί παρά να είναι υπόλογη και αυτό το αναγνωρίζουμε και με αυτό το πνεύμα θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα για το τι δεν έγινε καλά και τι πρέπει να γίνει, γιατί τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να ελεγχθούν με την καταστολή, ξέρετε, και τον έλεγχο. Δεν μπορεί το κράτος να είναι σε κάθε σημείο κοντά, αλλά πρέπει να απαξιωθεί από το κοινωνικό σύνολο κάθε τέτοια συμπεριφορά. Δυστυχώς δεν απαξιώνεται. Οι λεβέντες της ασφάλτου και οι λεβέντες της θάλασσας θεωρούνται από πολλούς και κάποιοι που είναι αξίοι θαυμασμού. Δεν είναι αξίοι θαυμασμού. Ναι, βέβαια, πολλές φορές κοινωνικής απαξίωσης. Δεν τιμωρούνται και από το κράτος, κύριε Δρίτσα, ιδίως της ασφάλτου οι λεβέντες. Οπότε αυτό είναι πολύ από κακό παράδειγμα. Πέρα ξέρω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα παράθυρα του νόμου δίνουν έτσι περιθώρια και στη δικαιοσύνη να είναι επίοικης. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Για οτιδήποτε μας διακόπτει και πάλι μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Χαρά. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Λοιπόν. Πάμε και στο